Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, είμαστε για πολλωστή φορά εδώ στους δρόμους για το αυτονόητο, για αυτό που οφείλει η κυβέρνηση να κάνει εδώ και 2,5 χρόνια. Είμαστε εδώ μαζί με τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς τους και διεκδικούμε ουσιαστικά μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια μέσα στα σχολεία, αλλά και για την ολόκληρη σύγχρονη μόρφωση για κάθε μαθητή. Τα παιδιά μας δεν είναι πειραματόζωα. Τα παιδιά μας μετά από 2,5 χρόνια κλειστά σχολεία και με το βάσανο της τηλεκπαίδευσης έχουν ανάγκη από ένα σχολείο που θα τα προστατεύει, θα τα μορφώνει ολόπλευρα όλα και όχι αποσπασματικά. Έχουν ανάγκη από ένα σύγχρονο σχολείο και όχι ένα σχολείο με αίθουσες, κλουβιά και κοντέινερ. Φτάνει πια το παραμύθι της ατομικής ευθύνης. Εμείς ως γονείς, τα παιδιά μας αλλά και οι εκπαιδευτικοί την έχουν πάρει εδώ και 2,5 χρόνια την ευθύνη τους. Μια ευθύνη για την οποία έχουν βάλει πολύ βαθιά χέρι στην τσέπη για τεστ, για μάσκες, για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και για άλλα. Τη συγκροτημένη κρατική ευθύνη δεν βλέπουμε μέσα στην πανδημία, παρά μόνο μέτρα ή μη μέτρα, πρωτόκολλα υπερμετάδοσης του ιού. Μάλιστα, εν μέσω πανδημίας, η κυβέρνηση βρήκε το χρόνο να περάσει νέους νόμους που κάνουν ουσιαστικά το σχολείο χειρότερο, τη μόρφωση των παιδιών μας ακόμα πιο αποσπασματική. Βρήκε χρόνο να εφαρμόσει την ελάχιστη βάση της αγωγής, αφήνοντας χιλιάδες μαθητές εκτός ΑΕΗ. Βρήκε χρόνο να συμπτύξει τμήματα και αντί να μειώσει τον αριθμό μαθητών ανά τάξη, τον αύξησε με 25 και 27 τμήματα. Βρήκε χρόνο να προετοιμάσει και να αξιολογήσει τα εκπαιδευτικά τα σχολεία, δηλαδή την αξιολόγηση με γνώμονα την υπακοή στο σχολείο της υποχρηματοδότησης ουσιαστικά της ημιμάθειας, αντί να προσλάβει μόνιμους εκπαιδευτικούς και αντί να στηρίξει τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στο εκπαιδευτικό τους έργο. Και τώρα, σήμερα, καταγγέλουμε την τιμωρητική σημερινή του απολογία για την άδεια ειδικού σκοπού που ουσιαστικά τιμωρεί εμάς τους γονείς αλλά και τα παιδιά μας, κόβοντας μισό μεροκάματο και χρεώνοντας την άδεια που ουσιαστικά πρέπει να φροντίσουμε τα παιδιά μας από την άδεια την κανονική μας. Εμείς ως γονείς, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, εσάς τους μαθητές, θα συνεχίσουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων, οργανώνοντας σε κάθε σχολείο, μέσα από κάθε σύλλογο γονέων, τη δράση μας για αραίωση μαθητών με 15 ανατμήμα, ουσιαστικά μέτρα για την προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών από την πανδημία. Μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχολεία με αποκλειστική ευθύνη του ΕΟΔΗ για όλους τους μαθητές. Μέτρα στήριξης του εμβολιαστικού προγράμματος με ενημέρωση, πρόληψη και παρακολούθηση των εμβολιασμένων μαθητών. Κανένα εκπαιδευτικό κενό. Άμεση πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού. Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθαριότητας που έχουμε ανάγκη σήμερα. Αύξηση της χρηματοδότησης για την παιδεία από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άδεια ειδικού σκοπού πλήρη, με πλήρη αποδοχές δηλαδή από το κράτος, να χρειαζόμαστε για τη φροντίδα των παιδιών μας. Ουσιαστικά μέτρα στήριξης για την κάλυψη των μορφωτικών κενών που έχει αφήσει η πανδημία εδώ και 2 χρόνια. Κατάργηση των αντεκπαιδευτικών νόμων που ψήφισε η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας. Κατάργηση της ελάχιστης βάσης και της τράπεζας θεμάτων. Μέσα λοιπόν στα χρόνια της πανδημίας, εμείς οι γονείς αποδείξαμε περίτρανα ότι η μαζικότητα της δράσης μας και ο προσανατολισμός των αιτημάτων μας είναι οδηγός για τις μάχες που έρχονται. Καλούμε λοιπόν όλους τους γονείς με τη δράση τους μέσα από τους συλλόγους γονέων να κάνουν δική τους υπόθεση τη μόρφωση που έχουν ανάγκη σήμερα όλα τα παιδιά. Να αγωνιστούμε όλοι μαζί για το σχολείο των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών. Εκ μέρους του Φοιτητικού Συλλόγου της ΑΣΟΕ απευθύνουμε χαιρετισμό στο σημερινό Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο Φοιτητών, Μαθητών, Εκπαιδευτικών. Οι φοιτητές της ΑΣΟΕ, όπως και όλων των πανεπιστημίων, θέτουμε τις διεκδικήσεις μας για μέτρα προστασίας της υγείας μας, για την εξεταστική μας, για την ισότιμη πρόσβαση σε αυτή, για την προστασία της υγείας μας. Γιατί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι φοιτητές στην ΑΣΟΕ ήρθαμε αντιμέτωποι με γεγονότα απαράδεκτα και περιστατικά που δεν έχουν σχέση με τις ανάγκες και τις αγωνίες των φοιτητών. Είχαμε τα απαράδεκτα περιστατικά με υπόδικο καθηγητή να συνεχίζει να διδάσκει στη σχολή μας και την προσπάθεια της κυβέρνησης, αξιοποιώντας τη σχολή μας, να εντείνει την καταστολή στα πανεπιστήμια για να συνεχίσει τα σχέδιά της. Οι φοιτητές απαντήσαμε μέσα από τις συλλογικές μας διαδικασίες, μέσα από τη Γενική Συνέλευσή μας. Διεκδικήσαμε και διεκδικούμε
να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας μας για την εξεταστική και για την ισότιμη πρόσβαση αυτή. Έξω η αστυνομία από τις σχολές μας. Να απομακρυνθεί ο υπόδικος καθηγητής που εμπλέκεται στα συγκεκριμένα σκάνδαλα. Και το έδαφος στο οποίο δημιουργούνται τα σκάνδαλα αυτά το γνωρίζουμε πολύ καλά και ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με αυτό. Είναι το Πανεπιστήμιο Επιχείρηση που συνεχίζουν να ενισχύουν όλες τις κυβερνήσεις και που κάνουν στην άκρη τις αγωνίες και τις ανάγκες των φοιτητών. Απέναντι σε αυτά συνεχίζουμε να διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε όλοι οι φοιτητές μέχρι να νικήσουμε. Καλή συνέχεια!